επειδή τα αγαπάμε τα κατοικίδια μας, ας δούμε πώς μπορούμε να φροντίσουμε τη διατροφή τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Διατροφή δεν απασχολεί μόνο τον άνθρωπο, αλλά και το ζώο μας. Το κάθε ζώο έχει συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα την ηλικία, τη φυλή και το μέγεθος. Τροφές που είναι σωστές για μας μπορεί να είναι θανατηφόρες για το ζώο μας. Γι' αυτό οφείλουμε, σαν υπεύθυνοι ιδιοκτήτες, να τρέφουμε το ζώο σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και όχι με τις δικές μας. Η σωστή διατροφή στο σκύλο έχει όση σημασία όσο και στον άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει να του παρέχετε ισορροπημένη και πλήρης διατροφή. Αυτό θα του δώσει τη σωστή ανάπτυξη, κόκαλα, δόντια, τρίχωμα και για ενέργεια για τις δραστηριότητές του. Ο σκύλος μας έχει συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με την φάση της ζωής του. Άλλες ανάγκες έχουν τα κουτάβια, άλλες ανάγκες έχουν τα ενήλικα ζώα και άλλες ανάγκες έχουν τα ηλικιωμένα. Σε θερμίδες και ακόμα και στη σύσταση της τροφής. Ο σκύλος στην καθημερινή του διατροφή χρειάζεται πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες. Επίσης, πάντα πρέπει να έχει νερό. Τα κουτάβια, σαν νέοι οργανισμοί, έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από ενέργεια, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Επιπλέον, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Κυρίως τα ιχνοστοιχεία τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ασβέστιο, ο φόσφορος και σελήνιο και σίδηρος, διότι αναπτύσσονται τα οστά και τα δόντια τους, σε μερικές φυλές και για τα αυτιά τους, όπως είναι τα λικόσκυλα για να σηκωθούν. Όσον αφορά τις βιταμίνες, στη βιταμίνη D3 δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αλλαγής των δοντιών, που αυτό εμφανίζεται στους σκύλους ανάλογα με τη φυλή και το μέγεθός τους από 3,5 έως 5 μηνών. Η στήρωση έχει μόνο ωφέλη. Η στήρωση πρέπει να γίνεται και στο σκύλο και στη γάτα. Αυτό είναι μια άποψη, όχι μόνο δικιά μου και λόγω της εμπειρίας μου 28 χρόνια που κάνω τη δουλειά, αλλά είναι κατεστημένη παντού. Γιατί προλαμβάνει ασθένειες του σκύλου και της γάτας, όπως πυομήτρα, καρκίνο μαστού, πολυθρησκές, οδικής κτλ. Ένα είναι το μειονέκτημα της στηρώσεως. Υπάρχει σαρκία. Όντως, επειδή φεύγουν τα ισοργόνα στα θηλυκά ή η τεστοστερόνη από τα αρσενικά, αυξάνεται η όρεξη. Ορμονικά, επειδή αυτά τα ζώα έχουν. Δεν είναι τόσο καλυμμένο όπως τα αστήρωτα, έχουν μια αύξηση σωματικού βάρους, άρα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ μετά τη στήρωση την ποσότητα του φαγητού που πρέπει να δίνουμε σε ένα σκύλο, σε συνδυασμό πάντα με την άσκηση. Ο ενήλικος σκύλος χρειάζεται μια καλή και ισορροπημένη διατροφή για το στάδιο της ζωής του και τις δραστηριότητες που κάνει. Αυτό σημαίνει μια καλή ποιοτική τροφή εμπορίου. You're so sweet to me. Η γνώμη μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν επιτρέπεται να δίνουμε φαγητό μαγειρευτό. Δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να πετύχουμε τη σωστή σύνθεση ενός σιτηρισίου για σκύλο και για γάτα με το μαγειρευτό φαγητό. Όχι μαγειρευτό φαγητό, αλλά καλές, επιλεγμένες, σωστές τροφές του εμπορίου. Υπάρχουν τροφές που καταναλώνουμε εμείς που μπορούν να είναι θανάσιμες για τους σκύλους μας, όπως είναι η σοκολάτα. Ειδικά η μαύρη σοκολάτα χρειάζεται μια πολύ μικρή ποσότητα για να σκοτώσει ένα σκύλο. Το άλλο που είναι επικίνδυνο είναι το κρεμμύδι, είναι το σκόρδο και τα σταφύλια. Τα σταφύλια μπορεί να προκαλέσουν οξία νεφρική ανεπάρκεια.